οι πρωταγωνιστές του διαδικτυακού εκφοβισμού. Σε περίπτωση εκφοβισμού ή άλλου είδους κακής συμπεριφοράς, τις περισσότερες φορές εμπλέκονται τρεις τύποι ανθρώπων. Υπάρχει ο επιτιθέμενος, δηλαδή το άτομο ή τα άτομα που διαπράττουν τον εκφοβισμό, υπάρχει αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό, δηλαδή το θύμα, και υπάρχουν και οι παρατηρητές του γεγονότος, δηλαδή εκείνοι που γνωρίζουν και είτε αδιαφορούν είτε προσπαθούν να παρέμβουν θετικά. Πώς μπορεί να νιώθει ένα παιδί θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού? Τα παιδιά που βιώνουν εκφοβισμό νιώθουν πολύ αδύναμα να θέσουν ένα τέλος σε αυτόν. Διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη και άγχος. Μπορεί να επηρεαστούν οι επιδόσεις τους στο σχολείο και η ικανότητά τους να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις. Στη χειρότερη περίπτωση, ο εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει στον αυτοτραυματισμό, ακόμα και σε χειρότερες συνέπειες. Οι επιπτώσεις συχνά είναι μακροχρόνιες και μπορεί να έχουν αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή του παιδιού. Ποια είναι τα κίνητρα του θήτη? Ο θήτης συνήθως βιώνει καταστάσεις απόρριψης, απόγνωσης, απελπισίας, εγκατάλειψης, θυμού, οργής ή και φόβου, τα οποία προκλήθηκαν από προβληματικές οικογενειακές σχέσεις ή και άλλες δύσκολες προσωπικές σχέσεις. Ο θήτης μέσω του εκφοβισμού αισθάνεται ότι επιβάλλει εξουσία και αποκτά τον έλεγχο, γεγονός που λειτουργεί ανακουφιστικά στα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει. Ποιος ο ρόλος του παιδιού παρατηρητή? Συνήθως κάποια παιδιά γίνονται μάρτυρες του εκφοβισμού που υφίσταται κάποιος συμμαθητής τους. Κάποιες φορές τα παιδιά μάρτυρες δεν έχουν το θάρρος να αντιδράσουν ή αδιαφορούν ή ακόμα θεωρούν ότι το να πούν για το περιστατικό σε κάποιον ενήλικα θα τους μετατρέψει σε καρφί. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως για να κλείσει ο κύκλος του εκφοβισμού, ο μόνος τρόπος είναι να αντιδράσουμε και να γίνουμε υπερασπιστές του θύματος, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Υπάρχουν πολλές επιλογές αντίδρασης για να στηρίξουμε το άτομο στόχο. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να πούμε σε κάποιον ενήλικα τι συμβαίνει. Μπορούμε επίσης να στηρίξουμε δημόσια το θύμα, παίρνοντας θέση αν αυτό είναι ασφαλές. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους φίλους μας υπέρ του συμμαθητή μας που έχει γίνει στόχος και να χτίσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα τείχο προστασίας γύρω του. Αν δεν νιώθουμε άνετα να παρέμβουμε δημόσια, μπορούμε ιδιωτικά να μιλήσουμε στο παιδί στόχο και να του συμπαρασταθούμε. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι ο στόχος είναι να παραδειγματίσουμε θετικά και όχι να τιμωρήσουμε. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στραφούμε με κακοποιητικά σχόλια εναντίον του θήτη. Με λίγη ευγένεια και καλοσύνη, καθένας μας μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη μεταστροφή μιας άσχημης συμπεριφοράς.